κάτι που δεν έχει τον ιστήριο ίσως όσο θα έπρεπε, στην σε μια πτυχή που είναι εξωστρέφεια του φεστιβάλ. Και εγώ προσωπικά το βιώνω σαν μια πολύ σουρεαλιστική εμπειρία, γιατί η βάση μου τα τελευταία χρόνια στη Νέα Υόρκη, αλλά χρειάστηκε μια Αμερικανή συνεργάτηση για να μου φέρει τους φίλους σε αυτή την περιοχή της χώρας που δεν είχα καν επισκεφτεί. Αλλά η εξωστρέφεια έχει επίσης και την. Εμπεριέχει και τη διαφορετική λειτουργία. Γιατί θέλω να πω ότι εμείς έχουμε αγκαλιάσει αυτή την έννοια του εργαστηρίου με όλη μας την καρδιά και με όλη μας το. Με μια πολύ ανοιχτή προσέγγιση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις ηθοποιούς μας για την γενναιοδορία με την οποία έχουν έρθει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ένας συγκερασμός διαφορετικών υποβάθμων, διαφορετικών αισθητικών, διαφορετικής παιδείας, συνεχών μεταφράσεων που προσδίδουν μια ιδιαίτερη, μια επιπλέον πρόκληση στο όλο εγχείρημα. Πολύ ευχάριστη μεν, πολύ δύσκολη δε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάτι που συμβαίνει στην Αμερική πάρα πολύ συχνά είναι στάδια παραγωγών. Δηλαδή δεν δουλεύουμε μια παράσταση και παρουσιάζουμε και αυτό είναι. Αρχίζουμε με το σπέρμα μιας ιδέας, παρουσιάζουμε την πρώτη της εκδοχή και συνεχίζουμε να τη δουλεύουμε και αυτή συνεχίζει να αναπτύσσεται. Κάπως έτσι έχουμε προσεγγίσει και το συγκεκριμένο έργο, θυμώντας τη Λόρα που μας τίμησε με την προτίμησή της στη δική μας κουλτούρα και στη δική μας μυθολογία, που εμπνεύθηκε και έγραψε ένα τελείως καινούργιο έργο, το οποίο θα συνεχίσει να δουλεύει, εξαιρετώντας την εμπειρία που της δώσουν συγκεκριμένες τοποίοι. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας κάνουμε κοινωνούς του δικού μας τρόπου δουλειάς, διεθνούς, που φυσικά δεν έχετε τίποτα να ζηλέψει, μάλλον το αντίθετο. Έχουμε πνευστεί πάρα πολύ από τα εγχώρια και μακάρι να αυτή η εξωστρέφεια να συνεχιστεί και να έχω δώσει το δυνατόν περισσότερο. Δεν θέλω να σας κουράσω πιο πολύ, γιατί έχει τραβήξει πολύ. Βαθύτατη ευγνωμοσύνη και νοξόμενο.